καλησπέρα. Νομίζω ότι το σκορ του έργου μάλλον του Ολυμπιακού δεν μας δίνει το περιθώριο να πούμε πολλά πράγματα. Αν και θεωρώ ότι μέχρι το 60 η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη μας στο γήπεδο, χωρίς ουσιαστικά να επιληφθούμε στο πρώτο μέχρι να δεχτεί κανένα γκολ. Θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε κάποιες φάσεις ή μας άφηνε ο διαιτητής σε κάποιες άλλες να προηγηθούμε εμείς. Αυτό δεν έγινε και νομίζω ότι μετά το 2-0, μετά το 60 δηλαδή περίπου, πραγματικά ρισκάραμε κι εμείς πάρα πολύ και ρισκάραμε γιατί θέλαμε να κερδίσουμε. Για μένα δεν υπάρχουν τιμητικές ήττες. Υπάρχει νίκη και ήττα. Εμείς είδαμε αυτόν τον σκοπό. Πολλές φορές όμως, και ειδικά σε αυτό το γήπεδο, το νόμισμα έχει μία όψη. Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς θα συνεχίσουμε σε μια ομάδα που χτιζόμαστε τώρα. Με σκυμμένο το κεφάλι, με πολλή δουλειά για τα επόμενα παιχνίδια. Τρεις βαθμοί χαθήκαν σήμερα απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο που είναι Ολυμπιακός, το ξέρουμε όλοι. Αλλά από εκεί πέρα, όπως είπα πριν, δεν έχει τελειώσει κάτι για μας. Εμείς θα παλέψουμε μέχρι το τέλος και θα πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Κόουτς, θεωρείς ότι το ρίσκο που πήρες να βγάλεις το σημείο στο 63 και κάτι φορά που ήρθε μετά, έστω και εκ των υστέρων,